Σε 2 λεπτά θα ακουστεί το παράγγελμα. Εμπρός! Δεν πρέπει να σκεφτεί κανένας τίποτε άλλο. Εμπρός η σημαία μας και εμείς εφόπλου λόγχοι από πίσω. Απόψε θα χτυπήσεις ανελέητα και θα χτυπηθείς. Θα τραβήξεις μπροστά τραγουδώντας ρυθμικά εμβατήρια. Θα τραβήξεις μπροστά που μαντεύονται χιλιάδες ανήσυχα μάτια. Εκεί που χιλιάδες χέρια σφίγγονται λαγούτα από μια άλλη σημαία, έτοιμα να χτυπήσουν και να χτυπηθούν. Σε 1 λεπτό πρέπει να μας δώσουν το σύνθημα. Μια λεξούλα μικρή που σε λίγο εξαίσια θα λάμψει. Κι εγώ που έχω μια ψυχή παιδική και δειλή, που δεν θέλει τίποτε άλλο να ξέρει από την αγάπη. Κι εγώ πολεμώ τόσα χρόνια χωρίς Θεέ μου να μάθω γιατί. Και δεν βλέπω μπροστά τόσα χρόνια παρά μόνο το δίδυμο αδελφό μου. Σε τούτη τη φωτογραφία ήμουνα νέος, κοντά 22 χρονών. Εδώ είναι η γυναίκα που αγαπούσα, η γυναίκα μου. Τη λέγανε Μάρθα, έσφιγγε το γιο μου με λαχτάρα στην αγκαλιά της. Δε μου είπε, χαίρομαι που πας να πολεμήσεις. Έκλαιγε σαν ένα μικρό κοριτσάκι. Και εδώ κάποιο σπίτι παλιό, με έναν κήπο στη μέση και με άνθη. Θυμάσαι όταν ήμασταν παιδιά. Είχαμε ένα ξύλινο άλογο και μια γυαλιστερή τρομπέτα. Τα βράδια ξεγρυπνούσαμε στα βιβλία με τις αρχαίες ηρωικές ιστορίες. Τον αθώο μας ύπνο τυράννησαν οι αντίλαλοι των φημισμένων πολεμιστών. Ύστερα τα ξεχάσαμε όλα αυτά σε μια γωνιά, γελώντας για τα παιδιάστικα καμώματα. Ίσως αύριο μια τόση τρυπίτσα μου χαράξει το μέτωπο. Ω, μια τρυπίτσα που χωρά όλο τον πόνο των ανθρώπων. Ποιος είμαι, πού βρίσκομαι? Σκίστε τα ρούχα μου εδώ μπροστά στο στήθος. Ίσως θα βρείτε ακόμα το όνομά μου σκαλισμένο. Ποιος το θυμάται? Ψάξτε τα ρούχα μου ακόμα. Εδώ ήμουνα νέος, 22 μόλις χρονών. Και εδώ μια γυναίκα που σφίγγει με λαχτάρα ένα παιδί στην αγκαλιά της. Έκλαιγε αλήθεια όταν έφευγα, σαν ένα μικρό κοριτσάκι.